Κυρία Βογιατζάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αυτό το γέλιο. Καλά τα λόγια. Κίνησα, ευτυχώς δεν με βλέπετε, με ακούτε μόνο. Θα θέλουμε πολύ να σας έχουμε στην παρέα μας, είναι η αλήθεια. Όποτε σας βγάλει ο δρόμος, εμείς εδώ είμαστε. Και εγώ θέλω πολύ, είναι πολύ αγαπημένη η Θεσσαλονίκη. Όποτε έρχομαι με το πατάω το πόδι μου στο αεροδρόμιο, μου αλλάζει διάθεση. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είμαστε τέτοιοι, είναι η αλήθεια. Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. και πάντα έχει μαύρους κύκλους. Πάντα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο την κουβέντα που θα κάνουμε. Είμαι ο Στέργιος Ουζούνης καταρχήν. Γεια σου Στέργιο, γεια σου Μάνια, γεια σου Κώστα. Γεια σου Σοφία. Γεια σου Σοφία, γεια. Λοιπόν, είχα τόσο άγχος, πώς θα κάνω την κυρία Βογιατζάκη να γελάσει. Αλλά ναι, τελικά, γιατί γελάω και δύσκολα. Τελικά είναι πολύ, τελικά είναι πολύ εύκολο. Γιατί γελάω πολύ δύσκολα. Λοιπόν, αυτά να είναι τα άγχη σου, αγόρι μου. Αυτά να είναι τα άγχη. Μακάρι να είναι μόνο αυτά. Ναι, αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα με μια δράση, γιατί είμαστε εδώ στην εκπομπή, προβάλλουμε αυτές τις δράσεις και μας συγκινούν ιδιαίτερα. Μια δράση που είχατε αναλάβει κατά την περίοδο της καραντίνας όσον αφορά τις ευπαθείς ομάδες που δίνατε έτσι φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που χρειαζόταν. Είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε και θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε λίγο. Εντάξει, ήταν κάτι που ξεκίνησε πολύ μεταξύ μας και... Όλη η ιστορία ήταν λίγο, ενώ ο λόγος που δημοσιοποιήθηκε, λίγο για το να φυπνιστούμε λίγο μωρέ μεταξύ μας αυτό. Λίγο να κοιτάμε και το διπλανό μας, έστω και ένας, δηλαδή για έναν άνθρωπο, να το κάνει ο καθένας από εμάς, αυτό γίνεται τεράστιο. Και πόσο δηλαδή μάλλον... για μια γριούλα, για ένα γέρο, για έναν άνθρωπο που είναι σε καραντίνα, εννοώ και νέο άνθρωπο που δεν μπορεί να βγει για οποιοδήποτε λόγο. Εντάξει, το να πας ένα πιάτο φαγητό, δηλαδή να μαγειρεύεις 5 μερίδες αντί για 4, δεν είναι και πολύ μεγάλη υπόθεση. Σαφώς και δεν είναι, και πόσο μάλλον το κάνουν άνθρωποι σαν και εσάς που υπάρχει μια αναγνωρισιμότητα και δίνεται ένα παράδειγμα και σε εμάς τους πιο απλούς ανθρώπους. Χαίρομαι. Μακάρι, δηλαδή, ξέρεις, αυτό έλεγα ότι μέσα στην καραντίνα το... Ήταν ένα μεγάλο μάθημα όλο αυτό, δηλαδή και ο εγκλεισμός και όλο αυτό που συνέβη. Και πολύ περίεργη κατάσταση. Ναι, βέβαια. Το ότι ξαφνικά όλοι είμαστε, πόσο πολύ μικροί και τίποτα είμαστε αυτό. Και είμαστε πολύ μικροί και ενώ είμαστε τόσο μικροί, έχουμε για κάποιους λόγους πολύ ψηλά το μαμά ναι. Όχι ρε παιδιά, δεν έχει γίνει και τίποτα. Δηλαδή να χαλαρώσουμε λίγο. Είναι λίγο να αυτό. Χαλαρώσουμε, γιατί... Ναι, νομίζω ότι ήταν ένα μάθημα για όλους μας αυτό. Ενώ ότι αν δεν είναι καλά το σύνολο, δεν μπορούμε να είμαστε εμείς καλά ως μονάδες. Δεν γίνεται. Δηλαδή αν ο περίγυρός μας δεν είναι υγιής, δεν μπορούμε και εμείς να είμαστε. Ασφαλώς. Και αυτό ασφαλώς. Ισχύει για όλα τα επίπεδα. Στην κοινωνική ζωή, στην επαγγελματική, στην προσωπική, στην οικογενειακή. Παντού. Αυτό. Και Σοφία, θα μου επιτρέψεις τον ελληνικό, δεν μπορώ να σου μιλήσω στο πληθυντικό, αλήθεια, σε νιώθω πάρα πολύ δικό μου άνθρωπο. Επιβάλλεται ο ελληνικός. Ωραία. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν, τη δύσκολη που διανύσαμε όλοι, μας λείπουνε τα θέατρα. Θέλω λίγο να μου πεις τη γνώμη σου πάνω σε αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Περιμένουμε όλοι πώς και πώς να... γυρίσουμε στην πραγματικότητα. Θέλω να μου πεις λοιπόν πώς αισθάνθηκες. Καταρχήν είχες κάτι το οποίο ήταν στα σκαριά, το οποίο πεζότανε, το οποίο διακόπηκε. Κάναμε παραστάσεις, ναι, και σταματήσαμε λόγω κορονοϊού 14 Μάρτη και έκανα και γυρίσματα στην Κύπρο για μια σειρά του Κούλη και του Ανδρέα Γεωργίου. Του Ανδρέα Γεωργίου, του γνωστού ηθοποιού. Ναι, κάνουν παραγωγές. Ο Κούλης, ο Νικολάου και ο Ανδρέας, ο Γεωργίου, είναι δικές τους παραγωγές όλα αυτά τα σίριαλ. Κάναμε δύο σίριαλ φέτος, τα Αστέρια στην Άμμο, που συμμετείχα κι εγώ, και τις 8 λέξεις. Ήμουνα Κύπρο λοιπόν εκείνο το διάστημα και 14 Μάρτη που ξεκίνησε η καραντίνα γύρισα άρον πίσω, γιατί και φοβήθηκα, μην ξομείνω εκεί, μακριά από το δικό μου. Ακριβώς, βέβαια. Ναι, υπήρχαν δηλαδή, είχα δουλειά και θέατρο και γυρίσματα που σταματήσανε. Τώρα φεύγω την άλλη εβδομάδα, πάω Κύπρο που ανοίξαν οι πτήσεις, να ολοκληρώσουμε τα γυρίσματα της σειράς, να ολοκληρώσουμε τη σειρά
Ναι, δεν ήταν. Λέγω, δεν είναι όμως μόνο για μας. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι από τους εγωιστές, εγωκεντρικούς, τους οποίους ξέρεις που κοιτάω μόνο τον κλάδο μου και την πάρτι μου και το... Όχι, όχι, βέβαια. Ότι πάσαμε τα θέατρα, ότι πάσαμε οι καλλιτέχνες. Το έχει πάθει όλος ο πλανήτης, παιδιά. Δηλαδή όλα τα επαγγέλματα έχουν καταστραφεί. Θέλω να πω ότι είναι για όλους μας πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και διάβασα ότι θα συνεχίσετε με τις παραστάσεις σας με περιοδία, έτσι δεν είναι? Ξεκινάμε 2 Ιουλίου, το «Η ζωή μετά» του Αρκά. Θα παίζουμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο στο Χιτήριο και τις υπόλοιπες μέρες tour σε όλη την Ελλάδα. Θα σας έρθουμε, θα έρθουμε και Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική μου, Δανιά, θα έρθουμε, θα έρθουμε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έψαξα λίγο το πρόγραμμα, Θεσσαλονίκη δεν βρήκα και θα σου έκανα παρατήρηση, αλλά ευτυχώς... Περιμένουμε, θα μπει εκεί κοντά στα Μουδανιά και στη Χαλκιδική, θα μπει και μία Θεσσαλονίκη. Μα ακριβώς είδα Χαλκιδική και λέω δεν θα έρθουν εδώ. Μπορούμε να ανακοινώσουμε το χώρο? Δεν το ξέρω ακόμα. Τώρα βρίσκονται στις διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό δεν είδε την ημερομηνία η Μάνια. Μα παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή, λέω, έρχεται η Θεσσαλονίκη, πάει Χανιά, πάει Πρέβεζα, πάει Τρίκαλα. Και εμείς πήγαμε να δούμε. Και μας περιμένουν πώς και πώς τον Αρκά. Πήγαμε να δημιουργήσουμε μια ίντρικα να ανέβουν λίγο τα νούμερα και την πατήσαμε πάλι. Δηλαδή. Δεν τα καταφέραμε. Μάνια, θέλει να μαλλιοτραβηχτούμε στον αέρα, να κάνουμε νούμερα. Η αλήθεια είναι ότι θα δυσκολευτώ πάρα πολύ με τέτοια γλυκιά φωνή που έχω απέναντί μου, αλλά κάτι θα κάνω, θα το προσπαθήσω. Γιατί ρε εσύ, έλα να μου τζοπιαστούμε λίγο να κάνουμε θέμα. Για τα νούμερα κάνουμε τα πάντα. Ωραία, λοιπόν, οπότε περιμένουμε, ανυπομονούμε μάλλον. Να έρθετε στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι σε κάποιο. Εγώ μπορώ να φανταστώ χώρους, αλλά ας μην το αναφέρουμε τώρα, εφόσον δεν είναι ανακοινώσιμο ναι, ακόμα. Τώρα είναι σε διαπραγματεύσεις. Να φανταστώ σε ανοιχτό χώρο. Να φανταστώ σε ανοιχτό χώρο. Σε ανοιχτό χώρο, δηλαδή γίνει και όλη αυτή η αναμπουμπουλά. Με το πότε θα ξεκινήσουν, δεν θα ξεκινήσουν. Θα γίνουν οι παραστάσεις, δεν θα γίνουν οι παραστάσεις. Πότε θα γίνουν. Τώρα οι ημερομηνίες είναι λίγο, ξέρεις, προσπαθούμε να κλείσουμε χώρους με ημερομηνίες και είναι. Λίγο το θεματάκι περίεργο. Η Σοφία, είναι η δεύτερη χρονιά με τη ζωή μετά? Κάναμε το ζωή με τα χαμηλών πτήσεων. Ναι. Α, δεν είναι το ίδιο? Είναι με αλλαγές. Είδα στο casting αλλαγές. Και στο cast αλλαγές και μέσα αλλαγές. Στα σκετσάκια και στα κείμενα. Έχουμε κρατήσει το βασικό καμβά, μπαμπά πουλί, παιδί πουλί. Έχουμε κρατήσει τον παράδεισο και έχουν γίνει κάποιες αλλαγές μέσα σε αυτά. Α, μάλιστα, μάλιστα. Οπότε, ναι, θα περιμένουμε. Έχει ανανεωθεί έχει το ανανεωθεί, πράγμα. Γιατί έχει ανανεωθεί. Είχατε ανέβει με τη ζωή με τα χαμηλών πτήσεων, έτσι? Ναι, Θεσσαλονίκη δεν έχουμε έρθει. Ναι. Καθόλου. Ήτανε να έρθουμε πέρυσι και τελικά δεν ήρθαμε. Μα τα είδα. Έλεγε ότι θα έρθετε. Ναι. Ήτανε να έρθουμε και τελικά δεν ήρθαμε. Γι' αυτό λέω μας περιμένουν πώς και πώς μας περιμένετε. Ωραία, ωραία. Άντε, με το καλό. Και εγώ θέλω πολύ, πολύ. Την αγαπώ τη Θεσσαλονίκη. Εγώ προσωπικά εργάζομαι όλα τα καλοκαίρια τα τελευταία 5 χρόνια σε κάποιο ανοιχτό θέατρο της Θεσσαλονίκης, σε 2 βασικά. Στο θέατρο Δάσου και στο θέατρο Γης, τέλος πάντων. Οπότε μάλιστα. Αν βρεθούμε εκεί πέρα και από κοντά θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν κατάλαβες. Στον αέρα υπόσχεση ότι θα έρθεις εδώ στο σταθμό. Βεβαίως, γιατί καλά αυτό δεν το συζητάω. Βεβαίως και θα έρθω, παιδιά. Άμα υγεία να έχουμε, χρόνο να έχουμε και βεβαίως και θα έρθω. Και να μην μας ξαναμαντρώσουν, βασικά. Ναι, αυτό είναι το βασικότερο. Αυτό είναι το βασικότερο. Εγώ λίγο φοβάμαι να σας πω την αλήθεια μου τώρα που ανοίγουν όλες οι πτήσεις και θα έρθουν όλοι από το εξωτερικό. Όλος ο κόσμος φοβάται. Ήδη είχαμε κάποια σήματα, αναφέραμε και πριν στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Είχαμε κάποια κρούσματα από ξένους. Αυτό το λέω. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλά. Safe είναι όλο αυτό, θα δούμε, να προσέχουμε παιδιά, εμείς να κρατάμε τις αποστάσεις μας, να πλένουμε τα χεράκια, να μας δάχουμε τα αντισηπτικά μας. Έτσι. Και να είμαστε όσο πιο προσεκτικοί γίνεται. Σοφία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Είναι ο Κώστας, Σοφία. Εγώ είμαι ο Κώστας. Ρε Κώστα, τι γίνεται, όλα καλά? Όλα. Πείτε τα εσείς. Δόξα τω Θεώ, μια χαρούλα. Για πες. Επειδή εγώ σε έχω γνωρίσει και από κοντά και ξέρω πόσο δυναμικός χαρακτήρας είσαι. Ναι. Έχω απορία να σε ρωτήσω αν σε έχει απασχολήσει ποτέ στη ζωή σου η φράση «Τι θα πει ο κόσμος». Ποτέ.
Δεν σε νοιάζει. Ποτέ. Ξέρεις γιατί, γιατί αυτό το πράγμα δεν ελέγχεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι μόνο τη ζαχαρένια μου θα χάλαγα. Γιατί ο καθένας ό,τι θέλει μπορεί να το πει. Ό,τι του ήρθει μπορεί να το πει. Οπότε εγώ τα έχω καλά με τον εαυτό μου, έχω ήσυχη τη συνείδησή μου, κοιμάμαι καλά το βράδυ μου. Μια χαρά, είμαι πολύ καλά. Δεν με νοιάζει τι λένε οι άνθρωποι, γιατί δεν έχει και νόημα. Έχεις και έντονο το στοιχείο του αυτοσαρκασμού. Αυτό φαίνεται και μιλώντας κάποιος μαζί σου. Φαίνεται και από τον ρόλο που είχες στο «Είστε το τέρι μου», το οποίο φαντάζομαι σε έχει στιγματίσει, ο οποίο νομίζω ήταν πολύ κοντά στον εαυτό σου. Ναι, ήτανε. Δηλαδή αυτό ο σαρκασμός είναι. Και μάλιστα το είχε επαναλήψει τώρα. Το είχε επαναλήψει με μεγάλη επιτυχία. Ναι. Πάλι μετά από τόσα χρόνια. Ήμασταν νύοι και γεράσαμε. Χαίρομαι. Ναι, το έδειχνε το Μέγκα τώρα το βράδυ και με μεγάλη επιτυχία. Ποιο παιδιά επαναλήψει. Εγώ το βάζα στο YouTube κάθε τρεις και λίγο και το βλέπω συνέχεια. Αλήθεια σας λέω. Δεν το λέω τώρα επειδή είναι η Σοφία. Χαίρομαι. Είναι ξεκάθαρο. Θέλω να σας πω ότι επειδή η εναρχή είναι ο λόγος πάντα. Είναι εξαιρετικός ο σεναριογράφος της σειράς. Είναι για μένα, θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος που έχουμε σε γραφή αυτή τη στιγμή. Είχαμε ένα πολύ ωραίο κείμενο, ένα πολύ ωραίο σενάριο με ολοκληρωμένους χαρακτήρες. Δηλαδή ακόμα και ο παππούς που μίλαγε, έλεγε τρεις λέξεις κάθε δύο επεισόδια. Καταπληκτικό. Που ήταν ένας βουβός ρόλος. Ήταν ένας ολοκληρωμένος χαρακτήρας. Είναι εξαιρετικός ο σεναριογράφος μας. Λευτέρης Παπαπέτρου και ξέρω ψωμί. Ο οποίος... Το χρωστάμε όλοι αυτό, γιατί ήταν μια ευλογημένη συγκυρία. Ευλογημένη πραγματικά. Ο οποίος μόλις σε είδε είπε ότι αυτή θέλω για την ντούλα, έτσι δεν είναι, κάτι... δεν υπήρχε περίπτωση για κάτι άλλο. Έγινε, παιδιά, εγώ γενικώς δεν πηγαίνω σε οντισιόν. Είμαι πολύ αρνητική. Δεν τις πιστεύω τις οντισιόν. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Κάποια στιγμή μια φίλη μου που ήταν βοηθός σκηνοθέτη μου λέει έλα να σε δει ο Κακλέας γιατί ψάχνει μια τάδε έτσι και έτσι. Έχει δει 200 κοπέλες, δεν του κάνει καμία. Της λέω ρε εσύ, εγώ δεν πάω σε οντισιόν, δεν υπάρχει περίπτωση να με πάρει από οντισιόν. Τέλος πάντων, πηγαίνω σε αυτή την οντισιόν, γίνανε όλα χάλια, δηλαδή πανολεθρίαμβος, τα πάντα, από την ώρα που μπήκα μέχρι την ώρα που βγήκα, πανολεθρίαμβος. Και ήταν από κάτω τρεις άνθρωποι που δεν τους ήξερα σε αυτή την οντισιόν, εν τω μεταξύ την ώρα που κατέβαινα από τα σκαλάκια της σκηνής για να φύγω, μπουρδουκλώθηκα, το δεξί μου τακούνι στο αριστερό μπατζάκι. Έσκασα με τον ποπό στα χαλίκια του θεάτρου και παθαίνω ένα κλαυσίγελο. Δεν έχω μιλήσει, δεν έχω πει λέξη σε όλη την οντισιόν. Λέξη, βούβα, μούγκα, τίποτα. Και παθαίνω ένα κλαυσίγελο και αρχίζω και κλαίω, γελάω ταυτόχρονα. Γέλαγα με αυτό που έπαθα, έκλαιγα με αυτό που έπαθα. Έλεγα, εσύ φταίς που επέμενες να έρθω να με δεις. Σου είχα πει θα γίνουμε ρεζίλοι, μην με πάρετε ποτέ τηλέφωνο και τέτοια. Σου είχα πει ότι δεν θέλεις οντισιόν, τι με ξέρνεις εμένα οντισιόν. Ναι, εκεί που έκλαιγα και γέλαγα. Και ήταν τρεις άνθρωποι κάτω σε αυτή την οντισιόν που δεν τους ήξερα. Έλεγα, αντώ, ένας είναι αυτός που ανοίγει κλαίνει το θέατρο, υπεύθυνος θεάτρου, άλλος δεν είναι κανένας φωτιστής. Δεν ήξερα. Και δεν ρώταγες. Ναι, δεν ήξερα. Τέλος πάντων περνάει ο καιρός, περνάει. Με παίρνει κάποια στιγμή τηλέφωνο ο Λευτέρης ο Παπαπέτρου, έχει ανοίξει την εφημερίδα, έχει δει ότι παίζω τότε σε μια παράσταση στο θέατρο της Άνοιξης. Μου λέει, ξέρεις τι, θέλω να έρθουμε να σε δούμε. Λέω να έρθετε. Μου λέει, δεν με ξέρεις, είμαι ο τάδε. Λέω, οκ. Και έρχονται και μου λέει, έχω γράψει, βλέπουν την παράσταση και μου λέει, έχω γράψει τα 4 πρώτα επεισόδια από μια σειρά που θα αρχίσει γυρίσματα το καλοκαίρι. Λέω μάλιστα. Μου λέει θέλω να διαβάσω το ρόλο της Τούλας να μας πεις αν σου αρέσει. Λέω μάλιστα. Αρχίζει δεύτερο μπαραζόχι όμως επί δύο εβδομάδες. Έλεγα όχι, δεν μπορώ να το κάνω γιατί φοβάμαι τα αεροπλάνα. Εκεί ήθελα να σου πω. Ναι. Δύο εβδομάδες να προσπαθούν να με πείσουν για το καλό μου οι άνθρωποι και εγώ να λέω όχι, δεν μπαίνω στα αεροπλάνα. Τέλος πάντων και κάποια στιγμή φτάνουμε στην Αυστραλία και στις 15-20 μέρες του λέω ρε εσύ. Εσύ εμένα που με ήξερες και ήρθες και με είδες στο θέατρο και μου έδωσες την ντούλα, που με ήξερες. Μου λέει θυμάσαι μία οντισιόν που είχες κάνει τότε το... Και παθαίνω σοκ. Ήταν αυτός ένας από τους τρεις μάλλον. Ήταν ο ένας από τους τρεις γιατί είχε κάνει διασκευή απόδοση κειμένου στην παράσταση. Και ήταν εκεί. Μου λέει όταν σε είδα λοιπόν εκεί είπα αυτή είναι η Τούλα. Και αν μιλάει είναι η Τούλα. Γι' αυτό μου λέει έψαξα στην εφημερίδα. Να δω αν παίζεις κάπου, να έρθω να σε δω να δω αν μιλάς.
Ήτανε το γραφτό σου, Σοφία. Ήτανε το γραφτό σου, ήτανε το κοντρωμένο σου και έτσι και είχαν πάρα πολύ μεγάλο δίκιο γιατί μέχρι τώρα, μέχρι και σήμερα τα σπάς. Δόξα τω Θεώ, να είναι καλά ο άνθρωπος που χρωστάω την καριέρα μου. Έτσι, έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι χρειάζεται ένα τσάκ, ας πούμε, για να γίνει. Από συμπτώσεις, από μικρό συμπτώσεις. Μωρέ, είναι πολύ, ξέρεις, αυτό που λέμε να βρεθείς την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρος με τους κατάλληλους ανθρώπους. Το σύμπαν, δηλαδή, αυτό το σύμπαν, συνωμοτήρι που λέμε. Αυτό, αυτό. Όπως και το αντίθετο, λέω, γιατί για δουλειές που ήθελα πάρα πολύ και δεν έχουν γίνει και έκλαιγα ξενοχωριόμουν και έλεγα, γιατί κλαις. Αφού άμα είναι κάτι να μην γίνει, δηλαδή να χτυπιάνε κάτω στα τσιμέντα δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί στενοχωριέστε. Αυτό, εφόσον δεν αλλάζει κάτι, είναι γιατί δεν στενοχωριόμαστε. Ναι. Σοφία. Αλλά αυτό που είναι να γίνει θα γίνει. Δηλαδή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα γίνει. Θα σε πάει προς τα εκεί. Δεν μπορεί. Κάπου θα σε βρούνε. Τι αισιόδοξα μηνύματα αυτά είναι. Ένας άνθρωπος δηλαδή μας ανεβάζει τη διάθεση. Έτσι είναι όμως, δε παιδιά. Δεν το λέω εγώ, η εμπειρία ζωής. Άρε αυτό το χαμόγελο έχει κάψει καρδιές. Η Σοφία θα σε ενοχλούσε να πάρουμε κανένα φράγκο, να βάλουμε λίγες εφημίσεις και να τα πούμε σε λίγο, σε 2-3 λεπτά. Περιμένω παιδιά, περιμένω, βγάλτε λεφτάκια, βγάλτε. Ναι, γιατί αλλιώς, γιατί αλλιώς δεν θα μας βρεις όταν θα έρθεις για περιοδία. Τα λέμε σε λίγο. Οκ. Okay. Αυτό ήταν ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επανήλθαμε εδώ, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Σοφία Ιβογιατζάκη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τον κόσμο που μας στέλνει μηνύματα και νιώθει μια εφορία, και μια αισιοδοξία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που καταφέρνουμε. Μα δεν ήταν τυχαίο και ότι προσπαθήσαμε να την έχουμε μαζί μας τη συγκεκριμένη γλυκίτα τη Σοφία. Σοφία είσαι εκεί φαντάζομαι, μας ακούς. Τουτ, τουτ. Όχι. Τώρα. Εδώ. Τώρα. Εδώ είμαι μαζί σας παιδιά, δεν πάω πουθενά. Έτσι, χαιρόμαστε πολύ. Μιλούσαμε λοιπόν για το θέατρο. Ήρθε η ώρα να σου κάνω εγώ την πολύ την ερώτηση κλισέ, που νομίζω ότι την έχεις απαντήσει χιλιάδες φορές, αλλά για μία ακόμα φορά θα αναγκαστείς να την απαντήσεις και εδώ. Θέατρο ή τηλεόραση? Α, τα αγαπώ και τα δύο πάρα πολύ. Το ίδιο και πάρα πολύ είναι άλλο παιχνίδι. Άλλοι κανόνες, άλλοι νόμοι, άλλη διαδικασία. Αλλά και τα δύο έχουν τη γοητεία και την ομορφιά τους. Αχα, δεν γέρνεις δηλαδή, έστω και λίγο πουθενά. Όχι. Αγαπάω πάρα πολύ το θέατρο, αλλά αγαπάω πάρα πολύ και την τηλεόραση. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Εγώ σαν θεατρόφιλη θέλω να πω ότι σε είδα στα Χτυποκάρδια. Στο Θρανείο. Δεν έχω δει κάτι άλλο, είμαι ειλικρινής. Το λέω όμως ότι σε έχω δει στα Χτυποκάρδια. Και έβγαζες ό,τι πιο θετικό μπορούσα να πάρω εκείνη τη στιγμή. Χαίρομαι Μάνια. Δηλαδή πολύ, είτε σε βλέπω στην τηλεόραση, είτε που σε είδα στο θέατρο, είτε που σε ακούω τώρα εδώ, είναι αυτό που βγάζεις, είναι τόσο, τόσο αυθεντικό και τόσο... Βέβαια στο θέατρο υπάρχει μια άλλη αμεσότητα. Ναι, έτσι. Βέβαια, εννοείται. Το θέατρο είναι θέατρο. Το θέατρο είναι, αυτό που δημιουργείται εκείνη τη στιγμή, το ζωντανό. Και είναι το μπαλάκι που πετάμε εμείς στο κοινό και το κοινό μας το πετάει πίσω για να μπορέσει να συνεχιστεί η παράσταση. Μα γι' αυτό η Σοφία λέει. Αυτή η μαγεία δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Αυτό πήγα να πω. Άλλο είδος παιχνιδιού. Θέλω να πω ότι αυτό είναι μαγικό. Και η τηλεόραση όμως είναι πάρα πολύ ωραία. Από τη τηλεόραση όμως έρχεται η αναγνωρισιμότητα, έτσι. Κυρίως. Θα ήμουν και αχάριστη, παιδιά, αν δεν αγαπούσα την τηλεόραση. Θέλω να πω ότι ευρέως γνωστή έγινα λόγω της τηλεόρασης. Ναι, και όχι μόνο εσύ. Πολύ ειδοποιεί, γιατί επίσης, η τηλεόραση μπαίνει σε όλα τα σπίτια. Λεφτά, πολλά λεφτά από την τηλεόραση έχω βγάλει. Δηλαδή, θα ήμουν και αχάριστη να πω ότι δεν αγαπώ την τηλεόραση. Αλλά δεν το λέω γι' αυτό. Την αγαπώ ούτως ή άλλως. Την αγαπώ αυτή τη διαδικασία της τηλεόρασης. Μάλιστα, ωραία. Είναι η που εκείνη τη στιγμή δηλαδή μπορείς να το πεις, να το κάνεις, να το ξανακάνεις, να το ξανακάνεις και να κρατήσεις την καλύτερη σου λήψη ως σκηνοθέτης. Έχεις μια άλλη ασφάλεια. Ενώ στην τηλεόραση. Το θέατρο είσαι λίγο πιο εκτεθειμένος, είναι η αλήθεια. Το θέατρο είναι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος, να είσαι alert, να είσαι εκεί και να είσαι στρατιωτάκι. Για να πιάσεις αυτή τη μαγεία της κάθε στιγμή. Έχεις ξεχωρίσει κάποια από τις παραστάσεις σου και έχοντας πει ότι. Εγώ αυτή την παράσταση δεν την αλλάζω με τίποτα. Ή και το αντίθετο, έχεις πει ότι Παναγία μου που έπαιξα. Ναι, μου έχουν συμβεί και τα δύο. Μου έχουν συμβεί και τα δύο. Αγαπάω πολλές παραστάσεις μου.
αγαπάω, αλλά από τις πιο αγαπημένες μου είναι ο φίλος μου ο Λευτεράκης, η Γαμπρή για πούλημα που είναι ρέπας Παπαθανασίου και τα δύο. Και συνταγή τα επιτυχίας. Ναι, και τα κορίτσια ημερολογίου που ήταν διασκευή απόδοση πάλι του θεατρικού Λευτέρης Παπαπέτρου. Έχετε μια χημεία μάλλον. Ναι, καλέ. Έτσι, και το αυτό έχω καταλάβει. Πάνω Παρασκευή έχω αγαπήσει πάρα πολύ, που ήταν Ρήγας Αποστόλου. Ω, καλά, καλά. Μεγάλη επιτυχία, χρόνια. Τις έχω αγαπήσει αυτές τις παραστάσεις πολύ, πραγματικά. Έχω παίξει όμως και σε παραστάσεις που έχω πει γιατί. Τι το ήθελα τώρα αυτό. Διάβασα ότι. Δεν θα σου πω ποιες είμαι. Όχι, αλλά βέβαια. Είδες ότι το απέφυγα. Δεν σου ζήτησα καν να μας πεις. Μα είσαι διακριτικότατη, βρε. Μα είδες. Να σας αφήσουμε να τα πείτε εσείς τα κορίτσια, να βρίσκετε. Ναι, παιδιά. Ναι. Διάβασα λοιπόν, Σοφία μου, δεν ξέρω αν ισχύει, εσύ θα μας το πεις, ότι, ότι δεν πέρασες καλά σε κάποιες παραστάσεις και μάλιστα αναγκάστηκες και τρεις ημέρες πριν την πρεμιέρα να εγκαταλείψεις. Ισχύει? Ναι, ισχύει. Ισχύει. Ήτανε τόσο άθλιες οι συνθήκες, δηλαδή όταν το διάβασα λέω όχι, ήτανε για κάτι να το κάνει. Κοίταξε, ήταν κάτι το οποίο δεν... καταρχάς δεν έχω φερθεί ότι επαγγελματικά 26 χρόνια που είμαι στη δουλειά αυτή. Παιδί θαύμα, τα τρία έχω αρχίσει να παίζω, ναι. Το καλύτερο. Η επόμενη αυτό. Μου ερώτηση ήταν πόσο χρονών είσαι. Σε πρόλαβα. Σε τρεις μέρες η γενέθλια η Σοφία, να ξέρεις. Οπότε, ναι, παιδιά. Έτσι. Διδυμάκη Σοφία, ε. Διδυμήνα, τρελαβή. Και εγώ 9, ναι. Εγώ 9, εσύ 21. Καταλαβαίνεις τη χημεία τέλεια, τώρα. Καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, για πες. Ήτανε μια... Έκανα πρόβες, δηλαδή, ένα μισή μήνα, απλά μου ζήταγε ο σκηνοθέτης να κάνω κάτι στο οποίο αντιδρούσα. Έλεγα ότι εγώ αυτό δεν μπορώ να το υποστηρίξω, δεν θα το κάνω. Μα όχι και σε ποια συντροπή σου και σε ποια συστολή σου, που εσένα σε αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος και ό,τι και να πεις δεν σε παρεξηγεί, ίσα-ίσα όταν το λες εσύ, ήταν κάποιες βρισχές που δεν ήθελα να πω. Α, μάλιστα. Και έλεγα, όχι, εγώ δεν θα το πω αυτό. Και μου λέει, μα όχι, εσύ, δηλαδή, αν δεν το πεις εσύ, ποιος το λέω, εγώ δεν θα το πω. Και δεν το άλλαζε και περίμενα και έλεγα, δεν θα το πω. Και μία, δύο, τρεις, πέντε λέω, θα φύγω. Και γέλαγε, λέω, μη γελάς, θα φύγω. Δεν σε πήρε στα σοβαρά. Αν δεν το αλλάξεις, λέω, θα φύγω. Θέλω να πω ότι 26 χρόνια δεν έχω φερθεί αντιπαγγελματικά στη ζωή μου ποτέ. Ήταν μία και μοναδική φορά. Και έφυγα. Έτσι απλά. Η αλήθεια είναι ότι όταν το διάβασα, φαντάστηκα και εγώ ότι κάτι πολύ σοβαρό πρέπει να έγινε για να φερθείς έτσι. Είμαι σίγουρη ότι δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Φαίνεται στα μάτια σου αρχικά. Θέλω να σας πω ότι εκείνη την περίοδο λοιπόν όταν είχε γίνει αυτό, επειδή είχε κυκλοφορήσει στο μεταξύ μας ότι έφυγε η Σοφία από εκεί, έφυγε η Σοφία από εκεί και αυτά, ναι. Ήμουνα σε μια άλλη δουλειά τότε, παίζα με την Κάτια την Βανδουλάκη και συναντάω τυχαία τον Ρέπα στο δρόμο και μου λέει, παιδάκι μου, είσαι με τα καλά σου, γιατί έφυγες? Λέω, να σου πω, εμένα όπως με ξέρεις τόσα χρόνια, θεωρείς ότι είμαι αντιεπαγγελματίας? Όχι, μου λέει. Λέω, θεωρείς ότι είμαι τρελή? Μου λέει, πολύ. Αυτό ναι. Αυτή την τρέλα να την κρατήσεις, Σοφία, να την κρατήσεις, γιατί κρατάει. Ναι, μωρέ, εντάξει, ξέρεις, καλή είναι η τρέλα, γιατί χωρίς τρέλα, χωρίς χιούμορ και τρέλα, αυτή η ζωή είναι... Όχι, είμαστε για φούντο. Πολύ. Ναι, είναι πολύ δύσκολη. Αλλά ξέρεις, να είναι η τρέλα που δεν κάνει κακό στους άλλους, στους γύρω, καταλαβαίνεις αυτό. Νομίζω ότι η δική σου δεν κάνει, ίσα ίσα. Δεν κάνει, θέλω να πιστεύω, όχι. Σοφία. Ναι. Εδώ Κώστας. Έλα βρε Κώστα. Ο βροντόφωνος Κώστα. Κώστα, έχουμε ξενυχτήσει, έχουμε ξημερωθεί, ένα βράδυ. Ναι. Βγαίνουν στη φόρα τα προσωπικά. Έχουμε ξημερωθεί ένα βράδυ, και μαζεμό δεν είχαμε. Τα ωραία βράδυ. Και βλέπεις, Σοφία, ότι κρατάμε την συζήτηση σε ένα επίπεδο, δεν σε έχουμε ρωτήσει τίποτα για τα προσωπικά σου και τα λες μόνη σου. Γιατί, τι έχουμε? Έχω να κρύψω τίποτα, ρε, καθόλου να όμως δεν φοβάται, ρε. Τι λες τώρα? Οπότε περιμένω να ακούσουμε τις ιστορίες σας. Τίποτα, ήταν ένα πολύ ωραίο βράδυ που περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τα είπαμε, γελάσαμε, τα ήπιαμε. Παρέα μεγάλη, πες ρε Κώστα. Και μετά τα ξαναείπιαμε. Παρέα μεγάλη πάντα. Εννοείται.
Εγώ σαν DJ λοιπόν, ναι, έχω ένα πρότυπο, κάποιο μεγάλο DJ. Ποιον, πες μας και εσύ. Είναι ξένος, είναι ο Carl Cox. Πολύ ωραία. Εσύ Σοφία λοιπόν, έχεις πρότυπο κάποιον ηθοποιό, κάποιον... Κοίταξε, πρότυπο με την έννοια του να έχω στο μυαλό μου ότι θα του μοιάσω ή θα φτάσω κάποια στιγμή να γίνω έτσι. Όχι τέτοιο πρότυπο, αλλά έναν ηθοποιό που τον αγαπάω, τον λατρεύω, θεωρώ ότι που τον αγαπώ από 10 χρονών, τον βλέπω και με μαγεύει και μένω άφωνη, έχω και είναι ο Γιώργος Κιμούλης. Δηλαδή με τον Γιώργο Κιμούλη εγώ είμαι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, σχεδόν αιμονική, πώς να σου το πω. Μεγάλο κεφάλαιο. Έχω μεγάλο ό,τι και κεφάλαιο να κάνει, μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή ο τρόπος που παίζει, ο τρόπος που κινείται πάνω στη σκηνή, αυτή η τρέλα που έχει, η ψυχασθένεια στο μάτι. Είναι ένας βιρτουόζος ηθοποιός, θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ αγαπημένος. Μου έχω πολλούς αγαπημένους ηθοποιούς. Πέτρο Φιλιππίδη, Παύλο Χαϊκάλη, δηλαδή τεράστιοι ηθοποιοί. Αλλά η αδυναμία μου, το ευαίσθητο σημείο μου, που δεν ανέχομαι δηλαδή να πει κακή κουβέντα κανείς γι' αυτό, είναι ο Γιώργος Κιμούλης. Πώς να σου το πω. δηλαδή έχω μαλώσει σε μπαρ με άνθρωπο που είχε δει μια παράστασή του και δεν του είχε αρέσει και τον έβριζε και έχω γίνει τρελή. Εκεί, αυτό. Και τσιρίζω, ωραίομαι και μαλώνω. Ας πούμε για τον Γιώργο του Κιμούλη λες και είναι ξαδερφός. Όχι, αλλά τον αγαπώ. Σοφία, όταν σου έκανε την ερώτηση ο Κώστας, ξέρεις τι περίμενα να απαντήσεις και θα καταλάβεις γιατί το λέω. Θα περίμενα να απαντήσεις ο Γιώργος ο Νινιός. Τον αγαπώ, τον είναι μου, τον λατρεύω. Ναι, γιατί είχα διαβάσει μια συνέντευξη εκεί πέρα ότι υπήρξες ερωτευμένη μαζί του. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Με συγχωρεί πολύ η χάρη σου. Αυτό είναι άλλο. Μου είπες για πρότυπο. Δεν μου είπες με ποιον ήσουν ερωτευμένοι. Ναι, απλά περίμενα πως θα συνδυάσεις έτσι. Γιατί πολλές φορές με τα πρότυπά μας είμαστε ερωτευμένοι. Κοίταξε, ο Νινιός είναι σπουδαίος ηθοποιός. Καταρχάς είναι σπουδαίος ηθοποιός. Είναι καλλιτεχνάρα. Παίζει, χορεύει, τραγουδάει. Είναι καλλιτεχνάρα με την έννοια του ότι παιδεύεται πάρα πολύ, παιδεύει το μυαλό του πάρα πολύ, δουλεύει πολύ, το ψάχνει πολύ, ενώ ότι τίποτα δεν είναι πρώτο επίπεδο και με επιπολαιότητα. Είναι βαθιά καλλιτέχνης ο άνθρωπος, σε κάθε του έκφανση, ενώ στη συμπεριφορά του, στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που δουλεύει, σαν στάση ζωής, είναι ένας μοναχικός καλλιτέχνης, είναι καλλιτεχνάρα. Σπουδαίος. Και τον αγαπώ και πάρα πολύ και σαν χαρακτήρα και σαν άνθρωπο. Είναι εξαιρετικός συνάδελφος. Είναι από τους συναδέλφους που προχωράει τις δουλειές. Εννοώ ότι κάνει προτάσεις, είναι φάνταστος, βοηθάει τους συναδέλφους, είναι δοτικός, δεν είναι κομπλεξικός, δηλαδή που οι περισσότεροι είναι έτσι. Δηλαδή αν εγώ βγάλω 10 γέλια παραπάνω σε μια παράσταση, θα βρεθούν πολύ καλοθελητές συνάδελφοι να μου κόψουν τα γέλια. Κατάλαβες τι λέω? Κατάλαβα απόλυτα. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου. Ναι. Δεν καθόλου κομπλεξικός ηθοποιός. Είναι εξαιρετικός συνάδελφος και σπουδαίος ηθοποιός. Και ναι, παιδιά, όταν έπαιζε στα βαμμένα κόκκινα μαλλιά, δηλαδή ήταν όλη η Ελλάδα ερωτευμένη. Εγώ θα ξέφευγα. Δεν εννοούμουν. Να τον έβλεπα και έλεγα Παναγιά μου, τι, ο άντρας της ζωής μου. Επίσης, το γνώρισα λίγο αργά, το γνώρισα 30 χρόνια μετά. Τι να κάνω. Καλό αργά παρά ποτέ. Το γνώρισα πέρυσι. Τι να κάνω. Δεν πειράζει. Επίσης, ερωτευμένη όλη η Ελλάδα ήταν με το Γεωργούλη, θέλω να πω. Σοφία μου, δεν ξέρω πώς. Εσύ πώς ένιωθες. Εγώ ξέφυγα από το αδίχτυα αυτού του παιδιά. Ξέφυγες. Πώς τα κατάφερε, Σοφία μου, πώς. Από τα διχτάκια αυτού του αγοριού. Θα σου πω, γιατί τότε που ήταν όλη η Ελλάδα ερωτευμένη και ακόμα. Και ακόμα, εμείς τον είχαμε στα γυρίσματα και βλέπαμε ότι αυτό που ήταν ο ρόλος, ο Σωτήρης, αυτό το μπλαζέ, το πολύ, το βαρύ και ασήκωτο και γοητευτικό αρσενικό. Ναι, ναι. Ερχόταν ο Αλέξης στα γυρίσματα και έλεγε, έλα μωρέ, κάνε μου μια αγκαλιά. Το πιστεύω. Και του λέγα, ρε εσύ, αν ξέρανε όλοι πόσο ντεκαβλέ είσαι, που μου έρχεσαι εδώ και ζωνίζεις, ενώ όλη η Ελλάδα, ο γυναικείος πληθυσμός πέφτει στα πόδια σου. Είχαμε κατουρηθεί τότε από τα γέλια. Είναι πολύ γοητευτικό παιδί, είναι και πολύ χιούμορ ο Αλέξης. Και ωραίο μυαλό.
Και ωραίο παιδί. Και ωραίο αγόρι. Αλλά είναι, ξέρεις, τον είχαμε απομυθοποιήσει, γιατί τον είχαμε κάθε μέρα μέσα στα πόδια μας, θέλω να πω. Καταλαβαίνεις. Όχι, δεν καταλαβαίνω, Σοφία, αυτά που λες, αλλά anyway, θα το προσπεράσω, θα το προσπεράσω. Αχ, βλέπω προς κοινοβούλιο, μεριά, ρε αγάπη μου. Είναι μακριά μας, γιατί είναι ευρωκοινοβούλιο. Πρέπει να φύγει μακριά. Ευρωκοινοβούλιο, ναι. Έχω να σας πω ότι απ' έξω η χολήτριά μας μου κάνει νόημα ότι κινδυνεύω, γιατί μάλλον είναι πιο μεγάλη, πιο φανατική θαυμάστρια από μένα. Οπότε θα σταματήσω εδώ την κουβέντα για τον Αλέξη Γεωργούλη, Σοφία, γιατί δεν με παίρνει. Ναι, παιδιά, ναι, όχι, όχι τώρα. Μην χαλάσουν και συνεργασίες. Έτσι, έτσι. Ελένη, όλα καλά, εντάξει. Είμαστε φίλες ακόμα. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, είπες ότι αρχίζετε 2 Ιουλίου με πρώτο σταθμό. Καλυθέα παίζουμε 2 Ιουλίου, 3-4 στο χιτήριο. Μετά πάμε Καρδίτσα, Τρίκαλα, δεν θυμάμαι απ' έξω, θα πάμε Κρήτη. Είδα Πρέβεζα, είδα Τρίκαλα, ναι. Είδα πάμε, πολλά πάμε, πράγματα. Ναι. Θα μας πεις κάποιους από τους συνεργάτες σου, γιατί είπαμε ότι το cast είναι διαφορετικό, να αναφέρουμε. Λοιπόν, Αρκάς γράφει, έτσι, είναι τα βασισμένο όλο στα κείμενα του Αρκά. Αρκά, ακριβώς. Εξαιρετικός ευφυής, δηλαδή, τι να πω, χρόνια. Κλασικός. Τον παρακολουθούμε όλοι, κάθε μέρα. Όλοι, χρόνια. Καλέ, ερχόντουσαν το χειμώνα, παιδάκια 8 χρονών, στην παράσταση με τη μαμά τους. Και πριν πούμε τις ατάκες, τις λέγανε. Και ερχόντουσαν μετά στα καμαρίνια και έλεγα στη μαμά τους. Λέω, συγγνώμη, πόσο είναι, μου λέει 8. Λέω, 8 χρονών και διαβάζει Αρκά, μου λέει, τρελαίνεται. Είναι τρομερός, τι να πούμε, τι να λέμε είναι, τώρα για τον Αρκά. Ναι, είναι, εντάξει, ναι, έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Πραγματικά. Αρκάς, Δημήτρης Αγοράς σκηνοθετεί και παίζει και έχει κάνει και όλη την επιμέλεια και τη συγγραφή των κειμένων του Αρκά. Δηλαδή ο Δημήτρης είναι αυτός που μάζεψε όλα τα κείμενα και τα έκανε μια παράσταση. Χρήστος Τρυπόδης παίζει και κάνει και την παραγωγή. Πέτρος Μπουσουλόπουλος, Θανάσης Βυσκαδουράκης, Γιώργος Γιαννόπουλος και εγώ. Μάλιστα. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είστε και σας περιμένουμε με ανυπομονησία. Κι εγώ θέλω πολύ. Ναι, ούτως ή άλλως νομίζω ότι οι θείες πλέον έχουν συρρυκνωθεί κάπως λόγω των συνθηκών, έτσι. Ναι, 2 και 3 άτομα όπως, και 4 και. Ναι, βέβαια, όπως και στα. Εμείς πάλι καλά, είμαστε 6 άτομα. Είμαστε και υπερπαραγωγοί. Τις κρατάτε, τις αποστάσεις, Σοφία, τις κρατάτε. Εντάξει τώρα κι εσύ, δηλαδή τις κρατάμε, αλλά ξέρεις τι, ξέρουμε ότι είμαστε άνθρωποι όλοι, γιατί γνωριζόμαστε και γιατί συνεργαζόμαστε, που ξέρουμε ακριβώς πώς περάσαμε την καραντίνα, ότι ήμασταν κλειδωμένοι μέσα και προσέχαμε πάρα πολύ και έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο που προσέχουν και τηρούν τα μέτρα, γιατί είναι όλοι με παιδιά. Οπότε τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το να είναι υγιής, κατάλαβες τι λέω. Το σε ρωτάω γιατί πριν είπες ότι έχεις αρχίσει να φοβάσαι και λέω κάτι έχω να αρχίσει να φοβάμαι που ανοίξαν οι πτήσεις. Έχουν τα σύνορα ναι, και έρχονται να έρθουν το εξωτερικό κόσμος. Ναι, ναι. Που θα ανοίξουν οι πτήσεις. Αυτό. Ναι, βέβαια τώρα και στην περιοδία αναγκαστικά θα έρθει σε επαφή με πολύ κόσμο. Αναγκαστικά οπότε, γιατί το λες, εμείς είμαστε στη σκηνή αυτή από κάτω. Δεν έχει πια αγκαλιές, φιλιά, φωτογραφίες δεν και τέτοια. Δεν υπάρχουν αυτά τώρα πλέον. Όχι, δηλαδή άμα έρθω εγώ δεν θα με αγκαλιάσεις. Και στείλε μου μια φωτογραφία να σας αφήσω. Για στείλε μου να αποφασίσω να το ρισκάρω ή να μην το ρισκάρω. Να τη ρισκάρω την υγειά μου ή να μην τη ρισκάρω, ξέρεις. Αχ, θέλω το γέλιο, αυτό το γέλιο. Πόσο σημαντικό παιδιά είναι και φαίνεται πόσο σημαντικό είναι και από τα μηνύματα που παίρνουμε από τον κόσμο εδώ πέρα, ο οποίος περνάει πολύ όμορφα εδώ με την κουβέντα μας. Η οποία όμως αναγκαστικά εσύ ξέρεις καλύτερα. Γιατί, μια τελευταία ερώτηση. Έχεις κάνει και πρωινό. Έχεις κάνει εκπομπή δηλαδή, θέλω να πω. Ναι, το Γρηγόρη, το δικό σας, το τρελό, το Σαλονικιό. Ναι, και είναι και προσωπικά είναι και γείτονας, είναι εκεί στη γειτονιά μου. Μεγάλωσε. Ναι, τέλεια. Ναι. Εμπειρία και αυτή. Πολύ ωραία εμπειρία. Σημαντική είναι, θα το ξανακάνεις. Διαφορετική, πολύ ωραία, διαφορετική.
Κοίταξε, για να το ξανακάνω, επειδή εμένα δεν είναι η δουλειά μου. Γιατί ούτε... είναι άλλοι ρυθμοί, άλλο ναι, εντελώς ναι. άλλο κόνσεπτ, ας πούμε. Ούτε φιλοδοξώ να γίνω τηλεπαρουσιάστρια, ούτε θέλω δικές μου εκπομπές και τέτοια. Εμένα η δουλειά μου είναι να παίζω. Δηλαδή θέλω να κάνω σύριαλ και θέατρο. Αυτό θέλω να κάνω και σινεμά. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία όμως. Και επίσης, επειδή ήρθε ένα, δύο, τρία χρόνια καπάκι μετά το Ρίσο το Τέρι, έχω να σας πω ότι το κέρδος μου από το πρωινό δύο χρόνια ήταν ότι με έμαθε όλη η Ελλάδα με το όνομά μου, παιδιά. Α, γιατί φωνάζαν μέχρι... Τούλα. Ναι, μέχρι τότε με λέγανε Τούλα. Και ξαφνικά από το πρωινό είναι για όλους Σοφία, βέβαια. Το οποίο αυτό είναι μεγάλο κέρδος, γιατί θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολο ένας ηθοποιός από τη δουλειά του. Θυμάμαι η συγχωρεμένη Τζέση μου έλεγε ότι εγώ για να καταφέρω αυτό που κατάφερε σε τόσο μικρή ηλικία, εμένα αρχίσαν να με λένε Τζέση, μετά μου λέτε 25 χρόνια δουλειά στο θέατρο. Πω πω. Μάθανε το όνομά μου και λέγανε Τζέση. Και μάλιστα είσαι η Σοφία, έτσι. Επώνυμο δεν χρειάζεται. Είσαι η Σοφία ναι. που όλοι αγαπάμε. Ο δικός μας άνθρωπος. Ναι, έτσι, έτσι. Αυτό, οπότε αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο κέρδος αυτό από το πρωινό. Επίσης ήταν πολύ μεγάλο κέρδος ότι ήταν μια τελείως άλλη διαδικασία. Μια εκπομπή που δεν είμαι οχυρωμένη πίσω από κανένα κείμενο, που πρέπει να είναι όλο αυθόρμητο, που πρέπει παράλληλα να έχω τα αυτιά μου και τα μάτια μου τεταμένα για να ανταπεξέλθω ένα δευτερόλεπτο βέβαια στο ζωντανό του πράγματος. Μια άλλου τύπου εμπειρία που πρέπει να ξυπνάς ξημερώματα. Ναι. Αυτό φαντάζομαι. Μα μπήκα τη δεύτερη χρονιά, μπήκα με υπερκόπο στο νοσοκομείο, γιατί ξύπναγα 6 ώρα το πρωί, πήγαινα στο πρωινό, καθόμασταν μετά για το meeting της εκπομπής για τα θέματα της επόμενης μέρας. Πάντα ώρες αιχμής, η κίνηση αδιανόητη στους δρόμους, έκανα τουλάχιστον μία μισή ώρα μέσα ταξί. Και μετά πήγαινα στο θέατρο και γυρνάγα σπίτι 12.30 το βράδυ μία. Και κοιμόμουν στις 4, γιατί από την υπερένταση δεν μου κολλάγε ύπνος. Και ήμουνα 2 χρόνια με 1 και 2 ώρες ύπνου. Το 24ωρο. Οπότε τη δεύτερη χρονιά ξεράθηκα. Κλάτα, στο καμαρίνι, στο θέατρο. Ναι. Και μπήκα με υπερκόπο σε ορούς και τέτοια. Μέτρεχε η Βίκη με τον Χρήστο. Παίζαμε μαζί στο θέατρο και μετρέχανε στα νοσοκομεία. Εντάξει, ναι, ήταν προφανώς. Αυτό το σκηνικό με τη Βίκη, παιδιά στο νοσοκομείο και όλους τους γιατρούς πάνω από το κεφάλι μου, θα σας το πω σε μια άλλη εκπομπή. αυτό είναι υπόσχεση. Αυτό είναι υπόσχεση. Έχω τρομοκρατηθεί, είμαι στο κρεβάτι και τη λέω Βικάκη και μου λέει: Έχω μαζέψει, μου λέει ότι είναι ο καλύτερος ογκολόγος. Λέω: Τι να τον κάνω τον ογκολόγο. Μου λέει: Μόλις την ομάδα. Τη λέω: Έχω καρκίνο. Θέλει να μου πει κάτι. Και να τη λέω: Βίκη, μέχρι εδώ ήταν Βικάκη. Δεν πειράζει, ωραία, περάσαμε. Και να κλαίω, να νομίζω ότι θα πεθάνω και να είναι γύρω μου όλοι οι γιατροί και η Βίκη να μου κάνει προξενιό. Και να μου λέει: Έλα τώρα, λέγε στα αλήθεια, ο αριστερά από εκεί σ' αρέσει, ή σ' αρέσει ο απέναντι δεξιά ή ο μεσαίος. Να πάρω και έπαιρνε τηλέφωνο από τους γιατρούς. Προσπαθούσα να μου κάνει προξενιό. Δεν υπάρχει κοπελίτσα, παιδιά. Ήτανε καλό τελικά. Ήτανε καλό, άξιζε το προξενιό. Ευωδόθηκε. Όχι αγάπη μου, όχι. Δεν, εγώ ήμουν στο κρεβάτι του πόνου σου λέω. Αυτοί το έκανε όλο αυτό, το σοου, για να μην κλαίω. Να ξεχαστείς. Για να περάσω ευχάριστα τη διαδικασία. Τρελή και αυτή, γι' αυτό, τρελή και αυτή, γι' αυτό και ταιριάξατε λοιπόν. Ναι, είναι υπέροχη. Μάλιστα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα θέλαμε να μιλάμε πολλές ώρες μαζί σου, γιατί πραγματικά μας έφτιαξε τη διάθεση. Και ισχύει αυτό, και ήταν από τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει εδώ πέρα, ήταν από τις πιο, και από τις πιο εύκολες. Έτσι, τα είπες όλα μόνη σου. Με είπες εύκολη, ρε εσύ. Εσύ, με είπες εύκολη. Ρε Στέργιο, ρε Στέργιο. Φέρτον και στο γάμο σου να σου πει του χρόνου, ρε εσύ. Δηλαδή, τι λαστά. Όχι, αν ήσουν εύκολη, θα είχες. Θα είχες υποκύψει. Θα είχες υποκύψει στο προξενιό του γιατρού. Αφού σου ξέρει. Και στο δικό σου που έλεγε, που λες εμένα θα με αγκαλιάσει, θα μ' έρθω ξύλο στη τηλεφωτογραφία. Αλλά είμαι δύσκολο κορίτσι, καταλαβαίνεις. Θα το διαπιστώσουμε όταν θα έρθεις εδώ στο στούντιο, όταν θα έρθεις με το καλό Θεσσαλονίκη. Θα το διαπιστώσουμε. Να ακούσουμε την υπόσχεση. Πες το. Ναι, παιδιά, θα έρθω. Άμα έχουμε. Εννοώ ότι άμα κάτσω, άμα είμαστε 2-3 μέρες και έχω χρόνο, θα έρθω. Γιατί άμα είναι να έρθω το απόγευμα να παίξω και το άλλο πρωί να ταξιδεύω, δεν έχω χρόνο να σας έρθω. Ναι, φυσικά. Να βολεύει. Να είναι ευνοϊκές οι συνθήκες, ακριβώς. Ναι. Θα έρθω, εννοείται πως θα έρθω. Και μετά θα με πάτε για φαγητό και ποτό.
Ό,τι θέλει, αυτά τα έχουμε σίγουρα και στα καλύτερα, όχι μόνο. Ναι, με τις καλύτερες μουσικές. Εκεί στα σταφύλια θα με πάει ο Κώστας. Υπάρχει ακόμη εκεί το σταφύλι. Έχει μεταφερθεί, έφυγε από εκεί. Έφυγε από εκεί, πήγε αλλού. Ναι, ναι. Ο Κώστας τώρα είναι στη Μέντα, θα σε πάμε εκεί στη Μέντα. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Εντάξει, παιδιά, it's a deal. Οκ, okay, I do. Να, τώρα είναι εύκολη. Ναι, σε αυτά είμαι πολύ εύκολη. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να προσέχουμε την υγεία μας και την υγεία των γύρω μας. Και θα τα πούμε από κοντά, παιδιά. Καλό καλοκαίρι. Με τη σειρά χαρά, μου. Χαρά, αισιοδοξία, κέφι, τραγούδι, χορός. Μπρίο. Με τη σειρά μου και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά και εγώ ευχαριστώ. Σοφία, σε περιμένουμε. Καλές παραστάσεις να έχετε. Και ραντεβού εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Πού αλλού? Ναι, παιδιά. Πού αλλού. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Με το καλό. Στην ερωτική πόλη. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και εγώ, παιδιά, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Σοφάκη. Φιλιά πολλά. Φιλάκια, γεια.